Λίγο μετά το μεσημέρι και στην πυροσβεστική υπηρεσία της Μεσσηνίας χτυπά συναγερμός. Η φωτιά που ξεσπά κυρία από το πίδημα και ανεβαίνει δυτικά και πάνω στο βουνό παίρνει γρήγορα απειλητικές διαστάσεις. Επίγειες και εναέριες κυρία δυνάμεις επιχειρούν σε μια δυσπρόσιτη περιοχή. 4 καναντέρ και 3 πεζεντέλ ρίχνονται στη μάχη. Φωτιά ανάψε από εδώ κάτω τα πυρογεννησά, τα λένε, αυτά είναι τα παλιά λατομεία της αρχαίας Θουρίας. Από εκεί κόβανε τις πέτρες και τις φέρνανε στα λυκά. Και πιο κάτω, που πάει ο δρόμος για το πίδημα, από εκεί μπήκε η φωτιά. Πρέπει για μένα πρέπει να ήταν δύο φωτιές, μία στο κάτω μέρος και μία προς το πίδημα και η άλλη πρέπει να ήταν προς τον Άγριλο. Πιο πολύ κινδυνεύει ο Άγριλος όμως. Γιατί είναι τα χωριά, η Άνθια, σε αυτό το μέρος, τα σύνορά μας. Το Γαρδίκι, η Άνφια δηλαδή και ο Άγριλος. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν εκείνη την ώρα βοήθησαν την φωτιά να πάρει γρήγορα διαστάσεις. Μάλιστα η απειλή ήταν ενεργή για κατοικημένες ζώνες που βρίσκονταν σε μια απόσταση λίγων χιλιόμετρων. Τα εναέρια μέσα είχαν καθοριστική συμβολή, όπως και οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι κάτοικοι που γνωρίζουν καλά την περιοχή κάνουν λόγο για εμπρησμό. Πιστεύεις ότι πήγε τυχαία ή... Όχι, διάφορα βάγει. Είσαι σίγουρος ότι δεν βάγει. Ναι, για μένα ναι. Αφού έχω γεννηθεί εδώ πέρα. Ναι. Βοήθησαν τα εναέρια μέσα για τυχαία. Ναι, άμα δεν ήταν το αεροπλάνο, μπορεί να παίρνει, αν έπαιρνε κάτι εδώ. Και μόνο στο μοναστήρι θα κινδύνευε. Το μοναστήρι από εκεί πέρα δεν είναι 500 μέτρα στην ευθύνη. Και οι μοναχές τα χρειαστήκαν και πήραν τηλέφωνο και μου λένε πρόεδρε, έλα πελά, αλλά μου λένε εδώ πέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Και έρθα και όλα στο μόνο, πάνε στο Παναγιώτη και του δώσαμε λίγο κουράγιο. Σίγουρα δύσκολη είναι το δεύτερο περιστατικό. Πριν τρεις μέρες είχε πιάσει φωτιά το καλύβι που υπάρχει ακριβώς από πάνω στο χτήμα. Σήμερα όμως αυτό που βλέπουμε είναι πολύ δύσκολο. Γιατί έχει πάρει μεγάλη έκταση, η φωτιά έχει κάνει πολύ ζημιά και από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι ανταπόκριση θα έχει γενικότερα, τι επέκταση θα γίνει στη φωτιά. Αναζωπούριος φοβόμαστε, από εκεί και πέρα τα είδατε. Από τα εναέρια μέσα, έτσι. Σίγουρα, παιδιά, αυτό δεν το έχω ξαναδεί, σίγουρα. Το μόνο που βλέπω είναι ότι γίνεται συστηματική δουλειά. Ευχαριστούμε τα παιδιά εδώ που ήρθαν και λάβανε μέρος σε όλη αυτή την κατάσταση. Ελπίζουμε να μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα. Πάντως σημαντική ήταν για μία ακόμη φορά η κινητοποίηση όλων, όπως και των εθελοντών και πολιτών που έτρεξαν από την πρώτη στιγμή. Και ομάδα διάσωσης, ειδοποιηθήκαμε από την Γενική Γραμματεία, από την κυρία Κουκούλη, από το Δήμο Καλαμάτας. Πήραμε ένα όχημα του Δήμου που μας έχει ανατεθεί και ανεβήκαμε πάνω εδώ για να βοηθήσουμε στην κατάσταση. Είναι πάντα εθελοντικά, έτσι. Πάντα εθελοντικά, ναι. Είναι από τη Δευτέρα συνεχόμενα το κάνουμε αυτό. Ευτυχώς, όπως είδατε, την πιάσαμε τη φωτιά σχετικά νωρίς και δεν επεκτάθηκε να φύγει να πάει από πάνω. Πόσα άτομα είσαστε εσείς?
Τώρα σήμερα έχουμε έρθει δύο άτομα, οδηγός, πλήρωμα, ανάλογα τώρα πόσο μπορεί να χρειάζονται, είμαστε τέσσερα, δηλαδή δύο οχήματα ή και κάποιες φορές που μπορεί να χρειαστεί κάποιο πεζοπόρο που είναι σχεδόν 8 με 10 άτομα.